Η κυρία Μαρία Νεγρεπόντι Δελιβάνη, οικονομολόγος και συγγραφέας, η πρώτη πρίτανη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Είναι μαζί μας σήμερα εδώ, ζωντανά. Καλή σας μέρα κυρία Δελιβάνη. Γεια σας. σας. ευχαριστώ πολύ που μας κάνατε την τιμή να είστε μαζί μας στο, στο ραδιόφωνο. Ε, θα θέλαμε τα φώτα σας θυμάμαι πόσο καλή εντύπωση έκανε μια συνομιλία που είχαμε πριν από καιρό πριν από τις ε, εκλογές όπου με πολύ απλό τρόπο μας ε, δώσατε τα φώτα σας και καταλάβαμε πράγματα τα οποία σχετίζονται φυσικά με την οικονομία θα ήθελα καταρχήν να ξεκινήσουμε κυρία Δελιβάνη από αυτό που φαίνεται να προβλέπει το πολυνομοσχέδιο που βρίσκεται στη βουλή αυτή τη στιγμή και έχει να κάνει με την χρήση των καρτών, των χρεωστικών καρτών, προκειμένου να πληρώνουμε τις μισές τουλάχιστον, όπως λέει μέχρι τώρα, μπορεί και να αλλάξει αυτό, δεν ξέρουμε. Πάντως πρόθεση της κυβέρνησης είναι σε αυτήν την κατεύθυνση να πάνε τα πράγματα. Οι μισέ λοιπόν συναλλαγέ ή και όλε αργότερα να πληρώνονται με τι κάρτε αυτέ τι χρεωστικέ προκειμένου να παταχθεί η φοροδιαφυγή. Να πάμε δηλαδή σε αυτό που λέμε πλαστικό χρήμα. Ποια είναι η εκτίμησή σα γι' αυτό. Λοιπόν, καταρχήν θέλω να πω ότι αυτό δεν είναι ένα κακό μέτρο, ε, ειδικά για μια χώρα η οποία ε, έχει τόσο μεγάλη φοροδιαφυγή και ε, αυτή η φοροδιαφυγή. Γίνεται όλο ένα μεγαλύτερο πρόβλημα τώρα με την κρίση, η οποία και εντείνεται, δεν mm -hmm. καθυσυχάζει. Βέβαια, αυτό το οποίο δεν είναι ευχάριστο είναι ο χαρακτήρας του καταναγκασμού. Γιατί και στο εξωτερικό. Ε, συνήθως τώρα πλέον ο κόσμος πληρώνει κατά κύριο λόγο με κάρτα. Ακόμη και τα ταξίδια, δηλαδή, ακόμη και μικρά ποσά τα πληρώνουν με κάρτα. Αλλά δεν είναι ένα μέτρο καταναγκασμού. Αυτό ε, εδώ είναι κακό ε, από αυτήν την ε, άποψη γιατί ακριβώς δείχνει γιατί είναι αναγκασμού κυρία Δεγγάνη γιατί γιατί θα σας πω γιατί ε, μέσω αυτού ε, ο, η πρόθεση μεταξύ άλλων της κυβέρνησης ε, είναι και να ελέγχει που πάνε αυτά τα χρήματα το οποίο Mm -hmm. είναι ένας περιορισμός οπωσδήποτε της ε, ατομικής ελευθερίας και των επιλογών που μπορείς να έχεις χρησιμοποιώντας το Θα έχουν το, το οικονομικό μας προφίλ, λέτε. Ναι, ακριβώς. Ναι. Το οποίο το δεν ξέρω ο καθένας μας. Νομίζω ότι δεν κάνει κάτι το οποίο θέλει να κρύψει. Καταρχήν. Ναι. Αλλά το γεγονός ότι ε, αυτό ε, δημιουργεί ε, όλες τις προϋποθέσεις για να ξέρουν οι πάντες Πώ ο κάθε ένα χρησιμοποιεί τα χρήματά του, είναι κάτι το οποίο ίσω είναι δυσάρεστο. Ναι. Ένα... Αυτό συμβαίνει στο εξωτερικό όμω. Ναι, συμβαίνεις... Όπου, όπου ναι. χρησιμοποιεί ναι. κάρτε, συμβαίνει ναι. αυτό. Βεβαίω, αλλά δεν υπάρχει και ε, η πρόθεση να ελέγχονται ε, πού πηγαίνει ε, του καθενό τα χρήματα. Γιατί δηλαδή, δεν είναι φοροφυγάδε. Δεν, έχουν... είναι... δεν ξέρω κατά πόσο δεν είναι φοροφυγάδε. Αυτό αφήστε το, να, το ε, να, να αφήσω ένα ερωτηματικό. Παντού υπάρχουν φοροφυγάδε. Ναι, θέλω να πω βαθμό. Εμεί είμαστε πρωταθλητέ. Ακριβώ, στο βαθμό. Mm -hmm. ε, τώρα, υπάρχει και κάτι άλλο το οποίο με ανησυχεί ω προ αυτό. Ε, το οποίο ε, είναι το εξή: Ότι με τα capital controls έχει μειωθεί πολύ, ακόμη περισσότερο από ό,τι ήταν, η ρευστότητα στην οικονομία. Δηλαδή, υπάρχει πλέον ένα στραγγαλισμό στην οικονομία. Αλλά τώρα ε, που θα γίνει και επιπλέον αυτό το μέτρο, δηλαδή τα μισά θα πηγαίνουν. Ε, ε, με, με κάρτες ναι. ε, θέλω να πω κάτι ε, και να το εξηγήσω βέβαια γιατί ίσως δεν είναι ε, εκ πρώτης όψους κατανοητό ε, αυτό το οποίο μετράει σε μια οικονομία είναι καταρχήν η ποσότητα του χρήματος η ποσότητα του χρήματος η οποία κανονίζεται με διαφόρους τρόπους πέρα όμως από την ποσότητα του χρήματος υπάρχει και η ε, ταχύτητα του χρήματος δηλαδή ε, όταν ε, η ποσότητα δεν είναι αρκετή ε, για να αντιμετωπίσει τις συναλλαγές, ε. κάθε μονάδα ευρώ, κάθε μονάδα χρήματος που χρησιμοποιείται, κάνει πολλές πληρωμές τη μονάδα του χρόνου. Δηλαδή, ε, μέσα σε ένα λεπτό αλλάζει πολλά χέρια, ας πούμε το ένα ευρώ, όταν είναι ελεύθερο. Τώρα με την κάρτα, αυτός, ο η, ποσό, η, η ταχύτητα του χρήματος, κατά ανάγκη θα περιοριστεί. Δηλαδή θα είναι ένας επιπλέον παράγων ε, περιορισμού της ρευστότητας ε, στην οικονομία. Κατανοητό είναι και ναι. πολύ ωραία το είπατε με αυτό το παράδειγμα. Θα είναι συγκεκριμένο το ποσό που θα καταναλώνεται, okay. αλλά οι, οι ταχύτητε τα... που θα, θα γίνεται θα, θα μειωθεί. Αυτό ναι. τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε λιγότερη δυνατότητα ε, να... Ε, ικανοπιούμε ε, συναλλαγές κυρίως, δηλαδή για τους εμπόρους, αυτό πρέπει να έχει σημαντική ε, σημασία. Επίπτωση. Μάλιστα. Ναι. Λοιπόν, επομένως λέτε κυρία Δελιβάνη ότι καταρχήν αυτό είναι ένα μέτρο. Το οποίο κινείται σε θετική κατεύθυνση, σε θετική πορεία πάει το πράγμα, γιατί έτσι θα μπορούμε να πατάξουμε την φοροδιαφυγή στο βαθμό που θα γίνει εφικτό. Δεν ξέρω. Γιατί οι Έλληνε είναι φάνταστοι, ξέρετε. Κάθε φορά που υπάρχει ένα μέτρο, ναι. βρίσκουν το αντίμετρο για να το παραβιάσουν. Ναι, και αυτό θα παραβιαστεί βεβαίω κατά κάποιο τρόπο. Δηλαδή, βεβαίω δεν θα έχουν ίσω αρκετά χρήματα για να το παραβιάσουν. Mm -hmm. Αυτό είναι το, το θέμα, γι' αυτό είναι καταναγκαστικό. Αλλά δεν ξέρω, μπορεί να βρεθούν κάποιοι τρόποι να, ε, να περιοριστεί η ένταση αυτού του φαινομένου. Δηλαδή, ε, αν υπάρχουν που λένε ότι υπάρχουν σε μεγάλο βαθμό κάτω από στρώματα ε, χρήματα κτλ. Χρήμα. Νομίζω ότι. Κατά πάσα πιθανότητα αυτό είναι αληθές, γιατί όταν φοβήθηκε ο κόσμος, ε, τα πήρε στο σπίτι του τα χρήματά του. Ακριβώς. Λοιπόν, αυτά δεν θα έχουν αυτή την... Έχετε δίκιο, θα πυρισμό. καταναλωθούν αυτά. Ναι. Αυτά που υπάρχουν ήδη στα ναι. σεντούκια που λένε και κάτω ναι. από, τα, από τα στρώματα. Και εάν θέλει η κυβέρνηση, που θέλει βέβαια, είναι εμφανές ότι θέλει να έχει αποτελέσματα άμεσα από αυτό το μέτρο, πιθανόν δεν θα τα έχει ακριβώς λόγω του ότι θα κυκλοφορήσουν και χρήματα τα οποία δεν θα υπόκεινται ναι. σε αυτό τον περιορισμό. Γιατί θα είναι, δεν θα είναι μέσα από κάρτες. Αλλά γιατί να το κάνει αυτό ένας καταναλωτής. Αυτό γίνεται στη συναλλαγή για να... Συλληφθεί, υποτίθεται ή να μην. Είναι φοροφυγάς αυτός που πουλάει το προϊόν. Ναι. Έτσι δεν είναι. Ναι. Αλλά θα μου πείτε τι να θα κάνει να τα έχει στα σεντούκια. Θα πρέπει κάποια στιγμή να τα καταναλώσει. Ε, ναι, και αυτό και το ότι μπορεί να θέλει να κάνει ε, να έχει την ελευθερία του. Μπορεί δηλαδή μέσα σε αυτό να υπάρχουν και υπάρχουν και συναλλαγέ οι οποίε είναι παράνομε, οι οποίε θα, θα, πιαστούν με τι ε, κάρτε. Ενώ ε, όταν πληρώνει κανεί χωρί κάρτα ελεύθερα, δεν πιάνονται αυτέ οι συναλλαγέ και το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος ή οποιασδήποτε μορφή συναλλαγή που δεν θεωρείται νόμιμη, που θεωρείται παράνομη. Ναι. Και ποινικά κολάσιμη. Λοιπόν. Ακριβώ. Ε, νομίζω ότι πολύ ωραία το θέσατε, κυρία Δελιβάνη, διότι mm. αυτά τα χρήματα εγώ δεν τα σκέφτηκα καθόλου που είπατε στα Σεντούκια, αλλά φυσικά αλλιώ σκέφτεται. Ένα οικονομολόγος και αλλιώ ένα. Ξέρετε, ενεργάς. θέλω να πω ότι έχετε πιαστεί σήμερα με ένα θέμα ε, ναι. γενικότερα του χρήματο που είναι το κεφάλαιο το δυσκολότερο στην πολιτική οικονομία. Είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό το κεφάλαιο και με μέτρα, όταν παίρνει κανείς μέτρα για το χρήμα δεν ξέρει ποτέ σε ποιο βαθμό θα έχουν τις συνέπειες, τις επιθυμητές από τον προγραμματισμό ενό μέτρου. Το κρατώ αυτό που είπατε ναι. και θα πάμε σε αυτό μετά γιατί Ωραία. την προηγούμενη φορά που συνομιλήσαμε στο ραδιόφωνο, κυρία Δελβάνη, εσείς ήσασταν υποστηρίξατε την άποψη της επιστροφής μας στο ναι, εγώ το εθνικό αυτό, αυτό... νόμισμα και δεν το λέτε τώρα oh, που το πρόκειψα... 2010 από την αρχή το είπα ναι. και νομίζω λοιπόν, ότι είχα δίκιο θα ξαναπάμε εκεί θα ήθελα όμως να ξεκινήσουμε λίγο αν θέλετε από πιο μακριά πες. και να μας πείτε αυτό το μέσο τη συναλλαγής που είναι το χρήμα μπορούμε να φανταστούμε είναι υπόθεση εργασίας ναι, και ίσως φιλοσοφικό ερώτημα θα μπορούσαμε να είμαστε χωρίς αυτό και να διαβιώνουμε κανονικά. Όχι, στις σύγχρονες οικονομίες, σε καμία περίπτωση. Πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει ένα μέσο ανταλλαγής αγαθών και υπηρεσιών. Οι κοινωνίες οι πρωτόγονες είχαν αυτό που λέμε σήμερα και το οποίο φαίνεται ότι ήδη αρκετές πόλεις της Ελλάδος το ακολουθούν. Λόγω ακριβώ του ότι υπάρχει μεγάλη έλλειψη ρευστότητα, είναι ο αντιπραγματισμός. Δηλαδή, αλλάζουν αγαθό με αγαθό ή αγαθό με υπηρεσία ή υπηρεσία με υπηρεσία. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι δύσκολο γιατί δεν είναι πολύ εύκολο εφόσον δεν υπάρχει αγορά που να του έχει δώσει μία τιμή ενό αγαθού ή μία υπηρεσίας, να κάνετε την εκτίμηση του πόσο είναι το ένα που ανταλλάσσετε με το άλλο. Δηλαδή αν είναι ε, ε, ισόβαθμα αυτά. Ε, Οπότε δεν μπορεί να υπάρξει για ανισότητα για τιμή. στο Βεβαίως. τι δίνεις και το τι παίρνεις. Και εκτός αυτού είναι πολύ δύσκολο όταν θέλετε να αγοράσετε κάτι, να αποκτήσετε κάτι, ε, να βρείτε... Κάποιον ο οποίο να θέλει να αγοράσει αυτό που θέλετε να δώσετε, ω είδο ή ω. Οπότε υπηρεσία. κρίνεται, λέτε, απαραίτητη η υπάρξη. Απαραίτητη, ειδικά σήμερα που είναι οπωσδήποτε πολύ πολύπλοκη η απαραιτητη ειδικα σημερα που σύγχρονη οικονομία. Το λέω μόνο με την έννοια και με τη σκέψη, κυρία Δελιβάνη, ότι είναι πηγή πολλών δεινών. Ναι. Το χρήμα. Ε, μπορεί yeah. να λύνει προβλήματα, αλλά δημιουργεί και πάρα πολλά. Λοιπόν, να δούμε τι γίνεται με, το, με αυτό που λέγαμε πριν, με την άποψή σας ότι μόνον με την επιστροφή μας σε ένα εθνικό νόμισμα θα μπορέσουμε να βγούμε από την κρίση. Εσείς το υπερασπίζεστε αυτό, κυρία Δελιβάνη, ε, λέγοντας ότι ανεξαρτησία και έλεγχο δεν μπορεί κανείς να έχει όταν βρίσκεται σε κοινό νόμισμα. Και κυρίως ανάπτυξη δεν μπορεί να έχει τώρα με το ευρώ. Αυτό είναι το βασικότερο δηλαδή το οποίο εμένα με σπρώχνει προ τα εκεί. Και ξέρετε κάτι κυρία Κεσίδου ότι το, 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 το θέμα είναι ότι κάθε μέρα αυτό το οποίο έχω πει ως οικονομολόγος εμπασφυριτός, όχι ως ε, ε, μάγος... Ε, ναι ε, Αποδεικνύεται, δηλαδή βλέπετε ότι δεν υπάρχει έξοδος από την κρίση με αυτά τα μέτρα Δηλαδή ε, κάθε μέρα μπαίνουμε πιο βαθιά Και γιατί, γιατί όλα αυτά τα μέτρα, τα μνημόνια τα οποία συνδέονται με τα μέτρα τα οποία mm -hmm. εφαρμόζονται ε, Δεν έχουν ως στόχο την έξοδο της Ελλάδας από την κρίση. Έχουν άλλες βλέψεις, δηλαδή, σαφέστατα άλλες βλέψεις. Τι εννοεί την κυρία Δελβάνη. Δηλαδή εννοώ ότι καταρχήν θέλουν, δεν θέλουν σε καμία περίπτωση να βγει η Ελλάδα από την Ευρωζώνη, διότι παρά τα όσα λένε και υποστηρίζουν τελευταία, Τρέμουν αυτή την περίπτωση, ε, η οποία ε, πιθανότατα και το υπογραμμίζω στο πιθανότατα θα διαλύσει ολόκληρη την Ευρωζώνη. Κάτι το οποίο δεν θέλουν. Η έξοδος της Ελλάδας. Είναι πολύ μικρή η Ελλάδα, όμως... Ανοίγει θύρε. Ανοίγει θύρες, ανοίγει, ανοίγει θύρες ε, οι οποίε θα, θα βάλουν μέσα ε, μεγάλα κύματα για την Ευρωζώνη, η οποία... Και, οπωσδήποτε είναι γνωστό ότι έχει πάρα πολλά προβλήματα, τα οποία γίνονται όλο ένα πιο συγκεκριμένα και πιο έντονα. Εσείς είστε οικονομολόγος κυρία Δελβάνη και αυτή η νομισματική ένωση, η οποία έγινε, μιλώ για τι χώρε Και της, η οποία αναγνωρίζεται σήμερα ότι είναι ένα μεγάλο λάθο. Ε. Δηλαδή το λέει όλοι και το... Ο... έχω μπροστά μου μια συνέντευξη από τον Τσόμσκι. Ναι. Ε, ο οποίο επίση το λέει, θα βρω μετά. Κάθε Στο... σεβόμενος σεβόμενο σε αυτόν οικονομολόγο που ξέρει πέντε πράγματα βλέπει ότι αυτό δεν προχωρεί και το βλέπουν και οι ίδιοι. Θέλει και άλλε προποθέσει. Θα δε... μπορούσε δηλαδή να επιβιώσει αν, υπήρξε, αν υπήρχε, αν ενοποίηση και αν υπήρχε κοινό πλαίσιο πάνω και σε ναι. άλλους τομείς θα δηλαδή μπορούσε. στο σύνταγμα, στην πολιτική σε... λοιπόν πολύ απλά όλα αυτά που λέτε δεν είναι καθόλου λάθος αλλά εγώ θα σας πω ένα και μόνο θα μπορούσε να σταθεί εάν υιοθετούσαμε το μοντέλο της Αμερικής δηλαδή ε, όταν μία πολιτεία από τις, το σύνολο των πολιτιών έχει πρόβλημα ε, δεν μπορεί να πληρώσει ναι. κινδυνεύει να έχει ε, να κηρυχθεί σε πτώχευση ε, από τις άλλες πολιτείες με πλεόνασμα πηγαίνει σε αυτήν την πολιτεία αυτό το οποίο της λείπει και απομένως δεν γίνεται η πτώχευση καταρχήν εδώ θα έπρεπε να πηγαίνει περίπου 8 με 10% του ε, συνολικού ευρωπαϊκού εισοδήματος να πηγαίνει στον νότο Στις να πηγαίνει χώρες, στον στο ναι, νότο ναι, ναι. γιατί νότος, ο νότος ε, είναι άλλο πρόβλημα αυτό βέβαια δεν θέλω να το ανοίξω απλώς το αναφέρω ότι ο Νότος όχι απλά δεν έχει συγκλίνει σε όλα αυτά τα χρόνια με την, ε, με το, ε, με την καρδιά της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά αποκλίνει δηλαδή οι διαφορές οι Ανοίγει αρχικές παραπάνω Διαφορές γίνονται πολύ μεγαλύτερες Εχεί. τώρα και συνεχώς γίνονται μεγαλύτερες και αυτό βέβαια δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι οφείλεται στο σύστημα του ευρώ και των, ε, των αρχικών ε, βάσεων της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επομένως, έμεισης. λέτε κυρία Δελιβάνη, ότι προκειμένου να υπάρξει κάπως ισορροπημένη μια νομισματική πρέπει ένωση... Πρέπει να γίνεται μεταφορά. Πρέπει να γίνεται μεταφορά. Αλλά αυτό δεν το θέλει η Γερμανία με τίποτε, δηλαδή, ούτε καν το συζητεί αυτό το θέμα. Επομένως, ε, λέτε ότι ευθύ εξ αρχής σχεδιάστηκε έτσι η Ευρωζώνη ώστε να ισχύει αυτό που βλέπουμε σήμερα... Ε, δηλαδή θέλει... να γίνεται ουσιαστικά να μην υπάρχει αυτή η μεταφορά που είπατε ότι γίνεται στις πολιτείες της Αμερικής Να μην στηρίζονται οι φτωχότερες χώρες Να μην υπάρξει ισόβαθμη ε, πρόσβαση σε αυτό που λέγεται οικονομία και χρήμα Όλο αυτό λέτε ότι έτσι σχεδιάστηκε ή τους ξέφυγε Θα απέφευγα να το πω τόσο σαφώς Δηλαδή ναι. θα, τι θα απέφευγα Θα απέφευγα να πω ότι από την αρχή Είχαν ακριβώς προβλέψει, κάτι το οποίο θεωρώ αδύνατο, ναι. ότι τα αποτελέσματα θα ήταν αυτά και θα ήταν τόσο άσχημα. Αυτό όμως που είναι βέβαιο είναι ότι όλο το ευρώ και η ευρωζώνη βέβαια, έχει σχηματιστεί και έχει σχεδιαστεί για, το, για, για να εξυπηρετεί καταρχήν και κατά κύριο λόγο τις ανάγκες της Γερμανίας, η οποία ε, γερμανική οικονομία είναι πολύ διαφορετική από την υπόλοιπη Ευρώπη. Ε, να μην ε, κουράζουμε τους ακροατές σας, θέλω να πω ότι ε, το ευρώ δεν είναι δυνατό να επιβιώσει χωρίς λιτότητα. Ε, το ευρώ δεν είναι κανονικό νόμισμα, είναι ένα ουδέτερο ή ένα αν θέλετε ανεπαρκές νόμισμα με την έννοια ότι δεν έχει από πίσω του μία χώρα, μία χώρα κυρίαρχη που να το ρυθμίζει όπως είναι απαραίτητο για οποιοδήποτε νόμισμα. Γι' αυτό έχει το, το σύμφωνο σταθερότητας με όλη αυτή την γκάμα του πόσο πληθωρισμό πρέπει να έχουμε, πόσο έλλειμμα πρέπει να έχουμε στον προϋπολογισμό κτλ. Το οποίο είναι αρκετά αστείο γιατί οι οικονομίες δεν είναι ύφασμα για να το κόψει ακριβώς εκεί που θέλεις. Η κάθε οικονομία έχει μία δική της, δικούς της όρους εξέλιξης και δεν μπορεί να μέσα σε δυναμική. καλούπια. Ναι, ναι. Ναι. Λοιπόν, επομένως, ε, αυτή η λιτότητα, η οποία εφόσον μείνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα είναι SAE, ε, Διότι δεν μπορεί να ζήσει το ευρώ χωρίς. Το ευρώ έχει σχεδιαστεί να είναι σταθερό νόμισμα, να μην είναι ούτε προς πληθωρισμό ούτε προς αντιπληθωρισμό. Γι' αυτό το λόγο, και βέβαια έχει τώρα αντιπληθωρισμό, είναι γνωστό δηλαδή, γιατί πέφτουν τιμές παντού και αυτή η ανεργία συνδυάζεται με αντιπληθωρισμό. Αυτή λοιπόν η κατάσταση δεν είναι ομαλή και κυρίως θίγει τον Ευρωπαϊκό Νότο και κυρίως θίγει την Ελλάδα, η οποία, η, η, ο οποίος και η οποία έχουν απόλυτη ανάγκη, πολύ περισσότερη ανάγκη από το βορρά για ανάπτυξη. Εδώ είμαστε στον 102 FM τη R3. Η ζωή Κουταλοπούλου είναι στον ήχο. Η Λέλε και στο μικρόφωνο. Το 299-420 και 299 στη διάθεσή σα για την επικοινωνία μα. Φιλοξενούμε σήμερα την κυρία Μαρία Νεγρεπόντι Δελιβάνη, οικονομολόγο και συγγραφέα την πρώτη πρίτανη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και κουβεντιάζουμε. Ε, αφορμή για την επίσκεψή της στο ραδιόφωνο και την πρόσκληση ήταν το πλαστικό χρήμα. Βλέπω εδώ και στους δέκτες που έχουμε μέσα στο στούντιο ότι την ίδια συζήτηση έχουν και στην Αρτένα αυτήν την ώρα, κυρία Δελιβάρη. Το είδα αυτό, ναι. ναι. Είναι ε, λογικό γιατί αυτό είναι το πρόβλημα τώρα. Ναι. Λοιπόν, εκτός όμως από το... Τις κάρτες. Τις κάρτες και τις λέμε πλαστικό χρήμα, υπάρχουν και άλλοι τρόποι Λέβαια. συναλλαγής όπου δεν πιάνει κανείς νόμισμα στα χέρια του ναι. και είναι αυτό που έχει να κάνει με το ίντερνετ. Θα επιστρέψουμε μετά σε αυτά που Α, διακόψαμε. Το bitcoin δηλαδή, αυτά τα bitcoin. Ναι, Θα επιστρέψουμε για να μας πείτε πώς είναι κυρίαρχο ένα κράτος, κατά την άποψή ναι, σας, αυτό αυτό όταν έχει το δικό σοβαρό. του νόμισμα. Ας πάμε όμως σε αυτό το τα bitcoin. Bitcoins. Λοιπόν, εδώ και. Γιατί 3 πρόκειται, ναι. Ένα Ιάπωνα, αλλά ο οποίο δεν βρέθηκε ω ε, φυσική παρουσία, ε, έχει ιδρύσει στην Ολλανδία. Δεν ξέρουμε ε, ποιο είναι, δηλαδή. Ε, δεν ξέρουμε ποιο είναι. Δηλαδή έχει ένα όνομα αυτό, αλλά αυτό το όνομα δεν ανταποκρίνεται σε κάποιον άνθρωπο. Mm -hmm. ε, γι' αυτό αυτό καλύπτεται με κάποιο μυστήριο. Με βάση πάρα πολύ προχωρημένα μαθηματικά, δηλαδή ναι. εξισώσεις οι οποίες είναι πολύ δύσκολες, δημιούργησε ένα είδος κρίματο το οποίο να, δεν είναι ούτε καν πλαστικό, είναι απλά ε, ε, ψηφιακό. ηλεκτρονικό, Ελεκτρονικό. Ε, ε, δηλαδή, ε, σου δίνει ένα, ε, μία ε, ε, διεύθυνση ηλεκτρονική, μπαίνεις μέσα και σου λένε τι πρέπει να κάνεις αν ενδιαφέρεις να αποκτήσει ένα πορτοφόλι το, με, με bitcoins, τα οποία τα πληρώνεις βέβαια με ένα νόμισμα α, Συγκεκριμένα, πας και τα καταθέτεις σε μια τράπεζα. Όχι, okay. ναι, τα, τα καταθέτεις μέσα στο ίντερνετ αυτά, δεν τα βλέπεις Μάλιστα. καθόλου. Εσύ δίνεις μέσω του ίντερνετ 50, 100, 200 όσα θέλεις, ευρώ, δολάρια ή οποιοδήποτε νόμισμα γίνεται δεκτό. Και ε, σου δίνουν το αντίτιμο, ναι. ε, σε πιστώνουν μάλλον το αντίτιμο και έχεις ένα ε, υποτιθέμενο ηλεκτρονικό πορτοφόλι, πορτοφόλι το, με το οποίο μπορείς να κάνεις αγορές μέσω πάντοτε του ίντερνετ. Μάλιστα. Α. Για αυτό γιατί έχει λοιπόν, τίπλο Λοιπόν, αυτό έχει. δεν έχει κανέναν περιορισμό, κανέναν απολύτως έλεγχο ε, η ποσότητα από αυτά τα bitcoins αποφασίζεται με βάση αυτούς τους ε, τις εξισώσεις που σας είπα ε, και ε, γι' αυτό από την αρχή αυτό ανέβηκε πάρα πολύ δηλαδή αν το πληρώνατε ένα bitcoin με 10 αυτό έφτασε να είναι 100 ευρώ. Βέβαια αυτά ε, τώρα είναι πάρα πολύ ε, δια, δια, διακειμενόμενα, δηλαδή ε, δεν είναι σταθερό το νόμισμα αυτό ε, και ε, μάλλον συνέβησαν και κάποια πράγματα τα οποία το μείωσαν την, τον αρχικό ενθουσιασμό και τη δημοφιλία του, ναι. ε, ο, δηλαδή ότι υπάρχει δυνατότητα υπήρχε δυνατότητα, τώρα λένε το, το έχουν αντιμετωπίσει ότι κλέβουν από μέσα. Υπάρχουν hackers δηλαδή, οι οποίοι κλέβουν ε, από μέσα. Και, τα κάνουν αγορές. και κάνουν αγορέ. Και κάνουν αγορέ. Λοιπόν, αυτό ε, σε πολλέ περιπτώσει, κυρίω για, ε, για, για βρώμικο χρήμα. Ε, έχει επεκταθεί πάρα πολύ, αλλά όχι μόνο για βρώμικο χρήμα. Υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις που δεν θέλει κανείς να ξέρει ή να ελέγχεται για το πώς χρησιμοποιεί τα χρήματά του. Και μάλιστα υπάρχουν κάποιες θεωρίες οι οποίες λένε ότι αυτό... Στην αρχή ήταν πολύ, είχαν επεκταθεί πολύ αυτές οι θεωρίες... ότι αυτό τελικά θα αντικαταστήσει όλα τα χρήματα του κόσμου, της υφηλίου δηλαδή... γιατί είναι πάρα πολύ απλός ο τρόπος και πρόσβασης και αγορών και όλων. Αλλά τώρα επειδή υπήρξαν κάποια προβλήματα, μερικά από τα οποία σας είπα... Ε, έχει χάσει κάπω την αρχική του έγκλη, χωρί όμω αυτό να σημαίνει. Ω ιδέα όμω, εσεί πιστεύετε ότι είναι κάτι που μπορεί ε... να το δούμε στο μέλλον. Με τρομάζει το γεγονό ότι δεν ελέγχεται από πουθενά, από καμία τράπεζα, από κανένα κράτο. Είναι κάτι το οποίο με τρομάζει. Δηλαδή, δεν είναι καθόλου εμφανέ το πώ θα καταλήξει αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Είναι ένα άλλο τρόπο πάντω. Ναι, ένα τρόπο συναλλαγών. Τελείως, δηλαδή πρωτότυπο τρόπο, ο οποίο δεν έχει ξαναγίνει από ό,τι τουλάχιστον γνωρίζω ποτέ. Ναι. Όσο αναπτύσσεται όμω η τεχνολογία και η πληροφορία. Βεβαίω, θα γίνουν και άλλοι, με που είναι και άλλοι τρόποι. Είναι η αιχμή του δώρα τη. Το σε όλου του Ακριβά, τομεί. Δεν ξέρουμε τι θα δούμε ναι. στο μέλλον. Ναι, ναι. Λοιπόν, αυτοί είναι επομένω οι ναι. τρόποι των συναλλαγών των καινούριων χρημάτων να επιστρέψουμε εμείς σε αυτό που υποστηρίζετε εσείς κυρία Δηλογιάννη και λέτε ευτυχώς ότι... δεν είμαι η μόνη έτσι γιατί νιώθετε μόνοι Όχι. Όχι τώρα είναι, είναι οι περισσότεροι γνωστοί οικονομολόγοι. Οι οικονομολόγοι λένε αυτό, ναι. Καταρχήν, συμφωνούν οι περισσότεροι ότι το ευρώ είναι ένα αποτυχημένο νόμισμα. Εντελώ ναι. αποτυχημένο, το οποίο δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ανάπτυξη. Αυτό είναι το, το βασικότερο για την Ελλάδα, το οποίο είναι χειροπέδε δηλαδή για την Ελλάδα αυτή mm -hmm. τη στιγμή. Δεν πρόκειται η Ελλάδα να, να δει άσπρη μέρα ε, με αυτή την κατάσταση. Αντιθέτως η Γερμανία, η οποία λέτε ότι το, ναι. το σκέφτηκε ναι, κιόλα ναι. και εν πάση περιπτώσει. Ναι, με ε... βάση τι ναι. προδιαγραφέ. Δεν επευλήθη με, κράτη... με το ζόρι. Συμφώνησαν τα κράτη. Σχεδόν με το ζόρι. την έσυραν. Δεν ήθελε yeah. με κανέναν τρόπο να εγκαταλείψει το Μάρκο, το οποίο ήταν και δυνατό νόμισμα και mm -hmm. σταθερό νόμισμα. Οφελεί τη Γερμανία, το ευρώ. Μέχρι τώρα την ωφελεί πάρα πολύ γιατί τα τα πλεονάσματα τα οποία έχει στο εμπορικό της Ισοζύγιο είναι τεράστια και αυτά όλα τα πλεονάσματα είναι, έχουν ως αντίκρισμα τα ελίματα των, ε, των Ευρωπαϊκών χωρών κυρίως όμως των χωρών του Νότου Μάλιστα, κυρία Δελιβάνη Απομυζεί δηλαδή η Γερμανία τις χώρες του Νότου για να το πω πιο λαϊκά ναι, ναι. Ισπανία, Πορτογαλία ναι, ναι. Εμάς. τώρα εμείς τι διαφορετικό θα μπορούσαμε να κάνουμε αν είχαμε ένα εθνικό νόμισμα και γιατί διατυπώθηκε η άποψη, η οποία πέρασε και στον κόσμο βεβαίως, ότι αν βγούμε από το ευρώ καταστρεφόμαστε. Παρότι, καταστρεφόμαστε. παρότι πολλοί οικονομολόγοι λένε ότι το να έχεις δικό σου νόμισμα εθνικό σου δίνει μία κυριαρχία, ωστόσο σε αυτήν τη φάση τη συγκεκριμένη, η έξοδος από την Ευρωζώνη ήταν ταυτόσιμη με την καταστροφή. Πώς το ερμηνεύετε εσείς αυτό? Ε, κοιτάξτε, εγώ δεν θέλω να, να το ερμηνεύσω, να, να, να επεκταθώ επάνω σε αυτό, αλλά νομίζω ότι είναι πάρα πολύ λογική η αντίδραση του κόσμου, μάλλον κατανοητή, όχι λογική, όταν ε, οποιοδήποτε μέσο, ε, ενημέρωσης, μαζικής ενημέρωσης και αν ανοίξετε, α, κυρία, τα κυρίαρχα αν θέλετε ε, μέσα μαζικής ενημέρωσης, δεν γίνεται καμία ανάλυση για το τι θα μπορούσε να προσφέρει ένα εθνικό νόμισμα, καμία ανάλυση, αλλά μπαίνουν κατευθείαν στην καταστροφή. Και κυρίω υπάρχει και το άλλο, και αυτό έχει γίνει μία βέβαια, ε, δεν θα έλεγα, μία πλήση εγκεφάλου. Βεβαίω έτσι γίνεται η πλήση εγκεφάλου. Όταν συνεχώ ακούτε ότι αυτό είναι τόσο κακό και καταστρέφεστε, δεν θα έχετε να φάτε, δεν θα έχετε φάρμακα και ούτω καθεξή, είναι φυσικό ότι ο κόσμο φοβάται το σου το μάλλον που. Το χρήμα, σας είπα από την αρχή, είναι κάτι το πάρα πολύ δύσκολο που κανένας, ούτε ο, ο πρώτος οικονομολόγος της εφηλίου, δεν μπορεί να σας πει με, με, απόλυτη βεβαιότητα τι θα συμβεί αν πάμε στη Δραχμή, ακριβώς, δεν μπορεί να σας το πει δηλαδή υπεύθυνα. Ωστόσο εσείς που, το, που έχετε αυτή την ναι. άποψη λέτε ότι θα είναι καλύτερα από ό,τι είναι τώρα. Ναι, γιατί αυτό, γιατί, που, κυρία είναι Λιβάν, τώρα, για γιατί λίγο. αυτό που είναι τώρα είναι αδιέξοδο. Δηλαδή, παιδιά, εγγόνια, δυσέγγωνα, τρισέγγωνα, θα, είναι, θα ζουν σε μια, σε μια οικονομία, σε μια χώρα η οποία θα είναι ε, απικία χρέους. Το χρέος δεν ε, πληρώνεται. Βέβαια, θα μου πείτε, εάν Όλες αύριο, χώρες, ναι, ναι, για πείτε. αύριο μας πούν ότι σας δίνουμε το ναι. 70% του χρέους, ναι. τότε εντάξει. Τότε θα πούμε εντάξει. Τότε θα πούμε μπορούμε να ζήσουμε. Αλλά Μέσα αυτή... στο ευρώ μέσα στο ευρώ με όλα τα μειονεκτήματα αλλά δεν το ρισκάρουμε να φύγουμε από το ευρώ εφόσον mm -hmm. δεν έχουμε να πληρώ εφόσον ε, μπορούμε αυτά τα οποία παράγουμε να τα χρησιμοποιούμε για μας, δηλαδή για, για τα παιδιά μας και να μας, μην τα δίνουμε στους να... δανειστές ναι. Ναι. Εδώ έχει καταστραφεί με τα μνημόνια και το υπογραμμίζω ε, έχει καταστραφεί το σύνολο της ελληνικής οικονομίας δηλαδή και ε, ε, το χειρότερο είναι ότι δεν υπάρχει ουσιαστικά πλέον κράτος πρόνοια στην Ελλάδα, ενώ η, η Γερμανία απαιτεί να καταστραφούν τα πάντα, να έχουμε μια αγορά ζούγκλας, ζούγκλας η οποία, στην οποία γίνονται φοβερά πράγματα, δηλαδή οι εργαζόμενοι πλέον θεωρούνται ως ε, νούμερα τα οποία... Τα προσλαμβάνουν, τους λένε ότι πρέπει να εργαστούν 15 μέρες δοκιμαστικά, χωρίς εργασία, δουλεύουν 15 μέρες, μετά τους απολύουν. Δεν. Ε, ή, ξέρω, τους ξαναπροσλαμβάνουν, τους, τους νοικιάζουν, ή... οι γυναίκε δεν τολμούν να μείνουν έγκυες, απολύονται, Ακριβώς. τιμωρούνται. Λοιπόν, τα νοσοκομεία μας τα περισσότερα είναι ανύπαρκτα. Δηλαδή, αν σου συμβεί ομιγένει το κάτι, πρέπει να πας και τη γάζα ακόμη, στην οποία, με την οποία θα αντιληκτείς. Ε, η παιδεία... Είναι σε πολύ ναι. άσκημη κατάσταση. Μία χώρα η οποία είναι σε αυτή την κατάσταση και κλείνουν καθημερινά ε, και μεγάλες, ε, σχετικά μεγάλες βιομηχανίες, γιατί δεν είχαμε ποτέ βαριά βιομηχανία, αλλά σχετικά μεγάλες και μικρές, και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ε, 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 δηλαδή, συνεχώς μειώνονται τα εισοδήματά μας και η ζήτηση, επομένως δεν υπάρχει καμία προοπτική ε, Αναζωογόνηση τη οικονομία με αυτή την κατάσταση, συντάξει, μισθοί ναι. ε, κόβονται, τι μπορεί να περιμένει μια οικονομία σε αυτή την κατάσταση. Πείτε μα πείτε μας, λοιπόν, όσο είμαστε λέτε στην Ευρωζώνη και όσο δεν κουρεύεται το χρέο, ναι. το ποσοστό που ναι. αναφέρατε για να είναι βιώσιμη η. Ναι. για να ναι. μπορέσει να σταθεί Να να ξεκινήσει, να ξεκινήσει. Πείτε μα λοιπόν, τι θα γινόταν. Αν αποφασίζονταν τώρα να πάμε σε ένα εθνικό νόμισμα, Λ... διότι αυτό που λέτε ότι κανείς δεν μπορεί, ο καλύτερος οικονομολόγος του ναι, Εφηλίου, να, να προβλέψει, ε, το ίδιο θα ισχύσει. Ναι, κοιτάξτε Γιατί... να δείτε, όταν είστε ε, στο μείον, τώρα είμαστε στο μείον και δεν έχουμε καμία ακτίδα φωτός. Ε, δοκιμάζεις και κάτι το οποίο είναι μερικώς επικίνδυνο Βεβαίως είναι επικίνδυνο mm -hmm. Τώρα πως γίνεται λιγότερο επικίνδυνο Πρέπει να μελετηθεί πολύ ε, αυτή η μετάβαση Γιατί ε, η μετάβαση μπορεί να γίνει θα έλεγα με άπειρους τρόπους Πρέπει να δούμε ποια ποιο είδος μετάβασης μας βολεύει τη στιγμή που θα την κάνουμε και να προβλέψουμε τα πάντα. Παραδείγματο χάρη, ναι, ε, αυτή, αυτό το ε, control, capital control έπρεπε να είχε γίνει εδώ και μήνες, έπρεπε να γίνει από το καλοκαίρι και ακόμη νωρίτερα. Το κάνουμε την τελευταία στιγμή όταν έχουν φύγει όλα τα χρήματα έξω. Θέλω να πω ότι πρέπει να προβλεφθούν τα πάντα. Και τώρα, τι, τι μπορούμε και τι δικαιούμαστε και τι είναι λογικό να περιμένουμε επιγραμματικά όσο μπορείτε ναι. γιατί έχουμε ανάπτυξη. μόλις τέσσερα λεπτά ανάπτυξη η οποία, η οποία θα είναι το οξυγόνο μας ναι. και ένα σύστημα μέσα στην οικονομία το οποίο να είναι ε, μια μακροοικονομική πολιτική η οποία να είναι πολύ ε, κατάλληλη για, για το είδος της ελληνικής οικονομίας όχι δηλαδή αυτή η μακροοικονομική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία είναι εντελώς ακατάλληλη για μας. θα κάνουμε μια καλύτερη διανομή του εισοδήματο. Ε, να μην υπάρχουν δηλαδή, άνθρωποι οι οποίοι πηγαίνουν σε σκουπίδια για να φάνε και βεβαίως θα έχουμε καταρχήν ε, μεγάλες επενδύσεις ε, δημόσιες οι οποίες θα αναζωογονήσουν το ενδιαφέρον για επενδύσεις των ε, ε, ιδιωτών. Αυτό λέτε μπορούμε να το αποτύχουμε Με... ελέγχοντας ε, ε, το δικό μας νόμο; Τι μα... θα πει κυρία δεν λιβάνει τη γλώσσα της οικονομίας. Είναι το, το νόμισμα είναι μία δύναμη η οποία είναι τεραστίων διαστάσεων το εθνικό νόμισμα. Γιατί μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις. Δηλαδή. Δηλαδή μπορείς να, κάνεις, να, μπορείς να, 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 αποφασίσεις για την ποσότητά του. Το οποίο τώρα δεν μπορούμε. Πόσο θα ρίξει στην αγορά. Δηλαδή. Πόσο θα ρίξει στην αγορά. Ε, και αυτό να το αυξομειώνεις ανάλογα με τα αποτελέσματα, mm -hmm. και αυτό να το ρίχνεις, να το κατευθύνει εκεί που θέλει, στου τομεί που θέλεις δηλαδή mm -hmm. να αναπτυχθούν. Ε, μπορεί ε, ε, να κάνεις μία πολιτική αναδιανομή του εισοδήματο, να ενισχύσει ε, δηλαδή αυτού οι οποίοι. Ε, μπορεί... Του αδύναμου τους αδύναμους, αλλά και αυτού οι οποίοι έχουν ιδέε για να κάνουν κάτι καλό στην οικονομία. Μπορεί να, να διαμορφώσει το ε, επιτόκιο ε, ε, ανάλογα με αυτό το οποίο επιδιώκεις την κάθε φορά, χαμηλό ή υψηλό Μπορείς ή Μπορεί Μπορείς να έχεις λόγο εφόλης της ύλη ναι. σε ό,τι αφορά το νόμισμα. Τώρα δεν έχουμε λόγο, λέτε. Μα τώρα... Μα τώρα δεν είδαμε ότι μέχρι και πριν από λίγο και υποθέτω και γι' αυτό ο Πρωθυπουργό υποχρεώθηκε να δεχθεί όλα αυτά τα τρομερά δηλαδή με το τρίτο μνημόνιο γιατί ακριβώς... Έχοντας κατά νου βέβαια το κούρεμα του χρέους πάντα. Μας στραγγάλισαν, δεν είχαμε δηλαδή καθόλου ρευστότητα στην αγορά, είχαν κλείσει τα πάντα. Οπότε βεβαίω μια οικονομία η οποία δεν έχει ρευστότητα, δεν έχει ρευστό χρήμα, δεν μπορεί να κινηθεί κτλ. Είναι πλέον έρμεο του οποιοδήποτε. Και αυτό μπορεί να το κάνουν κάθε στιγμή για να μα υποχρεώσουν να κάνουμε πράγματα. Δηλαδή η ασφιξία να συνεχιστεί. Η ασφιξία, βεβαίω. Κυρία Δελβάνη, μία κουβέντα ακόμα, γιατί ο χρόνο μα δυστυχώ τελειώνει. Θέλω να σας ρωτήσω, είπατε πολύ καθαρά και σαφώς ότι. Η παραμονή μα στο ευρώ. Είναι αν... καταστροφή, τελείωσε. Δεν υπάρχει είναι, είναι καταστροφή, είναι καταστροφή. Στην περίπτωση όμω που κουρευτεί το χρέο και αναφέρατε και ποσοστό στο 70%, δεν υπάρχει λόγο κανεί. Όχι, τότε κανεί να ναι. δεν θα το έλεγε ναι. αυτό. Ε, Εσεί πιστεύετε ότι θα πάμε σε κούρεμα του χρέου, Όχι, δεν το πιστεύω. Με κανέναν τρόπο δεν το πιστεύω και εδώ πραγματικά ελπίζω να διαψευστώ. Ε, γιατί ε, έχουν και αυτοί κάποια προβλήματα και το βασικό πρόβλημα είναι το εξής ε, αυτά τα χρήματα τα οποία μας έχουν δώσει, τα, τα δισεκατομμύρια τα οποία μας έχουν δώσει λένε στο, στους δικούς τους λαούς ε, ότι πηγαίνουν για να ζούμε εμείς καλύτερα εδώ πέρα και ότι κάνουμε διάφορες, ε, δηλαδή ζούμε πολυτελώς, έχουμε... Ε, ναι, πιέχουμε... μέσα από την προπαγάνδα τους λοιπόν ενώ είναι γνωστό ότι δεν περνάει τίποτε μέσα από την Ελλάδα και ότι πηγαίνουν ακριβώς αυτούς και στους mm. Ε, τώρα θα είναι πολύ δύσκολο να πούν ξέρετε θα χαρίσουμε παρόλο ότι ο κάθε Ευρωπαίος εκτός <coughs> συγγνώμη των Ελλήνων θα επιβαρυνθεί γύρω στα 700 ευρώ εάν μας χαρίσουν ένα μεγάλο μέρος του χρέους μάλιστα